Αρτής Φοροτεχνικός. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και οφείλω να το πω, όταν εμείς οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα λογιστικής και οικονομικής φύσεως, κατευθείαν σας τηλεφωνούμε, μας δίνετε τη λύση που χρειαζόμαστε κατευθείαν και μας εξηγείτε, έτσι ώστε και εμείς με τη σειρά μας να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές. Και σας ευχαριστώ και δημοσίως γι' αυτό. Και εγώ. Κύριε Καφτάκη, φορολογικές δηλώσεις σε 36 περίπου ημέρες από σήμερα, λίγη προθεσμία. Τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να κάνουμε το διάστημα που απομένει και τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν τηρήσουμε εμείς οι απλοί, ας πούμε, οι φορολογούμενοι, τα χρονοδιαγράμματα. Για να είμαστε ακριβείς, η κανονική λήξη των φορολογικών δηλώσεων ήταν 36, δηλαδή σε 5 μέρες περίπου, έλεγα, ήταν η κανονική λήξη των φορολογικών δηλώσεων. Λόγω όμως των εκλογών και αυτών που έχουν εξαγγελθεί και των εκλογών του Μαΐου και διαφόρων προβλημάτων που υπήρχαν στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, για άλλη μια χρονιά το Υπουργείο έδωσε μια παράταση μέχρι 29 Ιουλίου. Άρα πολύ σωστά είπατε ότι μένουν ακόμα 36 μέρες προκειμένου οι φορολογούμενοι να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξει φέτος ο φορολογούμενος, αλλάζει κάτι, διαφοροποιούνται κάποια χωρία? Δεν έχουμε ιδιαίτερα μεγάλες αλλαγές σε σχέση με πέρυσι. Υπήρξαν κάποια προβλήματα με κάποιες ειδικές κατηγορίες φορολογουμένων, όπως είναι η ένστολη, όπου είχαν σταλθεί από τις υπηρεσίες τους λάθος οι μισθολογικές καταστάσεις. Όμως σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι περίπου όπως πέρυσι. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η υπόθεση φορολογικής δήλωσης δεν είναι μια απλή επίσκεψη στον φοροτεχνικό και τελειώσαμε. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές προβλήματα που χρειάζονται τον χρόνο να επιληθούν. Οπότε θα συμβούλευα τους φορολογούμενους να μην αφήσουν αυτή την υποχρέωση τις τελευταίες μέρες, γιατί και υπάρχουν προβλήματα στο τάξη, όπου υπάρχει ο κίνδυνος η δήλωση τους να μην μπορέσει να καθαριστεί εμπρόθεσμα και να μπορέσουν να κάνουν και σωστά τη δουλειά τους. Τσουκτερά πρόστιμα θα έχουμε αυτή τη φορά για όσους δεν καταφέρουν τελικά να διεκπαιρεώσουν τη διαδικασία εντός του χρονικού? Προβλέπονται πρόστιμα. Όποιος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τη φορολογική του δήλωση, υπάρχει ένα πρόστιμο το οποίο εξαρτάται από το αν είναι επιχειρηματία, αν έχει ατομική επιχείρηση, αν είναι αγρότης, αν είναι φυσικό πρόσωπο. Και ταυτόχρονα θα έχει και μια επιβάρυνση στο φόρο που καλείται να πληρώσει. Προβλήματα, κολλήματα όπως συναντούσε το προηγούμενο διάστημα, καμιά φορά το TaxisNet. Αυτή τη φορά έχουν επιληθεί, δηλαδή η πλατφόρμα είναι safe, να το πούμε έτσι με απλά λόγια. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε έτσι να μάθει κάποιες πληροφορίες ή μέσω του λογιστή του στην τελική να διεκπαιρεώσει τη διαδικασία? Ναι, κοιτάξτε, αυτά τα προβλήματα συνήθως υπάρχουν στην αρχή των φορολογικών δηλώσεων, τους πρώτους μήνες. Και φέτος είχαμε τέτοια προβλήματα, τα οποία γίνανε προσπάθειες. Αλλά σήμερα που μιλάμε, θεωρώ ότι το Taxis λειτουργεί σε ένα ικανοποιητικό βαθμό και η ροή των φορολογικών δηλώσεων διεκπαιρώνεται κανονικά. Υπάρχει όμως μια υστέρηση, μια καθυστέρηση στην προσέλευση του κόσμου. Το έχω μιλήσει και με άλλους συναδέλφους αυτό. Ίσως φταίει και αυτή η διαδικασία, η εκλογική. Ξέρετε, πολλές φορές ο φορολογούμενος ζει με την ψευδέστηση ότι ενδεχομένως μπορεί να αλλάξει κάτι αλλάζοντας κάτι στο πολιτικό σκηνικό άμεσα. Πράγμα που δεν ισχύει. Κύριε Καφτάκη, πάντως, αυτό που παρατηρείτε το τελευταίο διάστημα, έτσι για να είμαστε ακριβείς, βλέπουμε πολλοί κόσμος προσπαθεί με κάθε τι τρόπο να πετύχει εκείνο το συνδυασμό των στοιχείων μέσα στις φορολογικές δηλώσεις, ώστε τελικά να καταφέρει να πάρει κάποιο είδους επιδόματα. Βγήκαν το προηγούμενο διάστημα, και τώρα που είμαστε προεκλογικά, τα συζητάμε και καθημερινά, πολλά επιδόματα, τα οποία, αν μη τι άλλο, για κάποιες οικογένειες χρειάζονται, και πολλοί είναι αυτοί που σπέβδουν να κάνουν τις κατάλληλες μετατροπές, έτσι ώστε να αποκτήσουν το ΚΕΑ, να αποκτήσουν το κοινωνικό μέρισμα. Έτσι δεν είναι? Σωστά το λέτε. Πώς είναι τα πράγματα? Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τον κόσμο? Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να σας πω ότι όταν ανακοινώνεται η έναρξη κάποιου επιδόματος, είναι άμεση ανταπόκριση. Δηλαδή, δεχόμαστε σχεδόν την ίδια μέρα τηλεφωνήματα στο γραφείο. Θέλω να μου κάνεις την αίτηση για το επίδομα. Πολλές φορές εξηγούμε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, διότι όταν υπάρχει μια μαζική υποβολή αιτημάτων. Όμως υπάρχει αυτό που λέτε. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έπρεπε να τα παίρνουν τα επιδόματα αυτά και παρόλα αυτά τα παίρνουν. Τα λαμβάνουν, έτσι. Όμως είναι πολύ σημαντικό, και αυτό θα ήθελα να μείνει στον κόσμο, ότι εξαρτάται πάρα πολύ το αν κάποιος πάρει αυτά τα επιδόματα από το αν έχει σωστά υποβληθεί η φορολογική του δήλωση. Δηλαδή μπορεί ένα απλό λάθος στη φορολογική του δήλωση να τον οδηγήσει μετέπειτα να μην μπορεί να πάρει κάποιο επίδομα. Μάλιστα. Είναι λεπτές ισορροπίες όσο θα το θέτε στα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο θα θέλαμε να συζητήσουμε και που έχει γίνει ένας δώρος το τελευταίο διάστημα και όσον αφορά και το μέλλον τελικά της συγκεκριμένης ρύθμισης, έχει να κάνει με τις 120 δόσεις προς την εφορία, για χρέη προς την εφορία. Έχετε νεότερα από εκεί?
Έχετε πληροφορίες να μας δώσετε. Πολλοί δεν γνωρίζουν πότε πρέπει να πάνε, γιατί νομίζω υπάρχουν και εκεί προθεσμίες που πρέπει κάποιος να υποβάλει το αίτημά του για να εισαχθεί στο μοντέλο των 120 δόσεων, σωστά. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για στην ουσία δύο τύπου ρυθμίσεων. Είναι η μία που αφορά τα χρέη που έχει κάποιος προς το δημόσιο, δηλαδή προς την εφορία, και ρυθμίσεις προς ασφαλιστικά ταμεία. Είτε αυτό πρόκειται να είναι για κάποιον εργοδότη που χρωστάει στο ΙΚΑ ή για κάποιον ελεύθερο επαγγελματία που χρωστά τις προσωπικές του οφειλές στο ΤΕΒ. Η αρχική προθεσμία για μένα το δημόσιο ήταν μέχρι τώρα τον Ιούνιο. Δόθηκε όμως μια παράταση και οι δύο λοιπόν ρυθμίσεις αυτές λήγουν 30 Σεπτεμβρίου. Η δυνατότητα να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση λήγουν 30 Σεπτεμβρίου. 30 Σεπτεμβρίου και έπειτα. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν θα δοθεί κάποια παράταση. Θα μου πείτε νομοθετικές ρυθμίσεις είναι αυτές, ή αν θα δοθεί παράταση, ή αν θα καταργηθούν ή θα συνεχίσουν να υφίστανται. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι από τότε που προϋπήρχε μια ρύθμιση, αρχικά το 2015 η ρύθμιση των 100 δόσεων, με τη λήξη αυτής της ρύθμισης, την απόσυρση αυτής της ρύθμισης, επανήλθε από τότε συζητιέται το θέμα των 120 δόσεων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις, να υπάρξει μια διευκόλυνση, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Έχουν μεγάλη έλλειψη ρευστότητας και μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ένα θετικό βήμα αυτές οι ρυθμίσεις, διότι δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάξουν λίγο το μέλλον με άλλη αισιοδοξία. Χαίρομαι που το υπογραμμίζετε αυτό, ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί αν μη τι άλλο, νομίζω βρισκόμαστε σε μια χώρα που όλοι χρωστάμε και ειδικά προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά πείτε μου κάτι, η ρύθμιση χάνεται μόνο αν εκπνεύσει η προθεσμία? Υπάρχουν κάποια κριτήρια άλλα τα οποία ενδεχομένως να αποκόψουν κάποιον από τις 120 δόσεις? Κοιτάξτε, για να ενταχθεί κάποιος στις 120 δόσεις, καταρχήν να πούμε ότι 120 δόσεις αφορούν μόνο φυσικά πρόσωπα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, θεωρώ εγώ, και το Υπουργείο πρέπει να το επανεξετάσει. Δηλαδή, οι προσωπικές εταιρείες, μικρές εταιρείες, δεν μιλάμε για μεγάλες εταιρείες, νομικά πρόσωπα που χρωστάνε δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις. Υπάρχει ένα όριο ότι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέχρι 24 δόσεις. Ένα άλλο κριτήριο είναι ότι πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, πρέπει να είναι τακτοποιημένα όλα αυτά τα ζητήματα. Προβλήματα που θα έχουν με τις ρυθμίσεις αυτές είναι ότι και οι δύο ρυθμίσεις αφοράν οφειλές που έληγαν 31 Δεκάτου του 2018. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσες οφειλές έχουν δημιουργηθεί μέσα στο 2019. Ο οφειλέτης δεν μπορεί να τις εντάξει 120 δόσεις. Πρέπει να κάνει μια άλλη ρύθμιση. Με ποιο τρόπο θα πληρωθούν αυτές? Ή θα πρέπει να τις καταβάλει εξ ολοκλήρου, εφάπαξ, ή θα τους εντάξει σε μια πάγια ρύθμιση που υπάρχει των 12 δόσεων. Το οποίο όμως πολλές φορές το μέγεθος αυτών των δόσεων είναι απαγορευτικό και έτσι δεν μπορεί να εντάξει η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο όλες τις οφειλές σε ρύθμιση. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι, το ότι οι οφειλές του 19 δεν εντάσσονται στη ρύθμιση των 120 δόσεων, είναι απαγορευτικό για να ενταχθεί στην ρύθμιση συνολικότερα. Mm-hmm. Ποια άλλα προβλήματα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κάποιος ή με βάση τα ποια προβλήματα αντιμετωπίζει κάποιος τελικά επιλέγει τη λύση των 120 δόσεων? Είναι αποκλειστικά μόνο χρέη, είπατε, έτσι? Είναι χρέη προς την εφορία. Θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι συνήθως ο φιλέτης προσέλεγχεται και λέει θέλω 120 δόσεις. Δεν είναι όμως σωστό αυτό. Πρέπει να δει, γιατί όσο μεγαλύτερο είναι ο αριθμός των δόσεων, τόσο μεγαλύτερη επιβάρυνση έχει ο φιλέτης σε τόκους. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι άτοκες. Από την ημέρα που ρυθμίζεις μέχρι την αποπληρωμή υπολογίζονται κάποιοι τόκοι. Πολλές φορές λοιπόν μπαίνει σε αυτή τη λογική και δεν σκέφτεται ότι θα μπορούσε να δώσει κάποια χρήματα παραπάνω και να γλιτώσει τόκους και προσαυξήσεις από τη ρύθμιση. Και το αντίστοιχο ισχύει. Έρχεται κάποιος και λέει θέλω να γλιτώσω τόκους. Του υπολογίζουμε χαμηλό αριθμό δόσεων. Είναι πολύ μεγάλη δόση και μετά από 3-4 μήνες, ειδικά το χειμώνα που ο τουρισμός δεν υπάρχει πλέον στην τοπική οικονομία, αδυνατεί να πληρώσει τις δόσεις και εκεί χάνει τη ρύθμιση. Μάλιστα. Κύριε Καφτάκη, νομίζω ήσασταν κατατοπιστικός και πάντα βοηθητικός ως προς τις συμβουλές που δίνετε στον κόσμο και ως προς εμάς. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο κύριος Μανώλης Καφτάκης, φοροτεχνικός. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί πλησιάζουν και οι προθεσμίες.